Τάνος Παράσχος, καλημέρα σας. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλά εσείς? Καλά, καλά. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σας ξαναβλέπουμε. Και εγώ εσάς. Και μάλιστα για να δούμε και τόσο όμορφη εικόνα. Ναι, η Λιλιάνα μαζί μας είναι δίδυμα. Είναι η τελευταία ημέρα σήμερα. Δηλαδή μου ζητήσετε να γίνει ο υπέρηχος και έτυχε και η Λιλιάνα θα γεννήσει μετά, δηλαδή θα πάει στο μευτήριο και ήρθε πρώτα να κάνουμε τον υπέρηχο και μετά από περίπου 1 με 2 ώρες θα γίνει η Κεσαρική, γιατί είναι δίδυμα, είχε κάνει εξωματική πριν από περίπου 8 μήνες, είναι 36 και μισό, 37 εβδομάδες και μετά από το τέλος της εκπομπής των υπερήχων θα κάνουμε την Κεσαρική και είναι πολύ χαρούμενη, είναι εδώ μαζί μας και έχουμε ξεκινήσει ήδη να κάνουμε τον υπέρηχο. Αν θέλουμε μπορούμε να δείξουμε, εδώ είναι το κεφαλάκι του ενός από τα δίδυμα, βλέπετε τι καλή εικόνα έχουμε, είναι η μητούλα του, τα δύο τα ματάκια, τα χείλια του, το μέτωπό του, αυτή είναι η εικόνα του ενός, δίπλα βλέπουμε τον αμνιακό σάκο που ξεχωρίζει το ένα από τα δύο, γιατί είναι δύο διαφορετικά έμβρια από δύο διαφορετικά οάρια και δύο διαφορετικά σπερματοζωάρια. Mm-hmm. Και βλέπουμε σε τρισδιάστατη απεικόνηση το ένα από τα δύο. Θα έχουμε πιστεύω και καλύτερες εικόνες σε λίγο. Δεν ξέρω αν θέλετε να με ρωτήσετε κάτι. Εγώ βλέπω την κυλίτσα εδώ της μελλοντικής μανούλας που είναι πολύ μεγάλη, αφού έχει μέσα διδυμάκια. Το ένα είναι εκεί που βλέπουμε στην οθόνη μας. Το άλλο κρύβεται, δεν μπορούμε να το δούμε. Το άλλο μπορούμε να το δούμε, ξέρετε, με αυτόν τον υπέρηχο. Μπορούμε και σε αυτή την εβδομάδα, γιατί δεν υπάρχει πολύς χώρος, δεν μπορούμε να έχουμε απόλυτη καλή εικόνα και στα δύο, διότι ο υπέρηχος αυτός, η κεφαλή του είναι συγκεκριμένο μέγεθος και τα μωρά πια είναι τελειόμηνα σχεδόν, δηλαδή είναι έτοιμα να γεννηθούν. Αλλά σε πολύ λίγο θα σας δείξουμε και την εικόνα του δεύτερου, σε λίγα δευτερόλεπτα για να δείτε τι... Να ρωτήσω κάτι. Εγώ έτσι όπως το είδα μέσα. Εδώ το θα μωράκι. Δείτε, συγγνώμη σας διακόπτω, γιατί είναι πολύ καλή αυτή η εικόνα που έχουμε. Βλέπετε το μωρό, μας έχει θυμώσει λίγο γιατί το φαίνεται ότι το βλέπουμε. Εδώ είναι το ματάκι. Γελάει. Λίγο, ναι. Βλέπετε το κινητούλα, τα ματάκια. Ναι. Και βλέπετε ότι με αυτή την τεχνική μπορούμε να έχουμε μια πολύ πολύ καλή απεικόνηση και ώρες λίγο πριν να γεννηθούν τα μωρά. Να ρωτήσω κάτι. Το μελαχρινό που βλέπω στο κεφαλάκι του είναι μαλλιά? Είναι τα μαλάκια, ναι. Εδώ απεικονίζονται τα μαλάκια, εδώ είναι η μητούλα, δηλαδή το σώμα, τα χεράκια. Έχει σημασία ότι μπορεί να γίνει και ένας τέτοιος υπέρηχος, γιατί όταν υπάρχουν κάποιες βλάβες, μικρές ή μεγάλες, μπορούμε πάνω εκεί, δηλαδή δεν είναι μόνο απεικονιστική μέθοδος για να δούμε πώς μοιάζει το μωρό, που είναι και αυτό σημαντικό για κάποιους, αλλά είναι και για τη διαφορική διάγνωσή μας. Δηλαδή αν θέλουμε να δούμε αν υπάρχει κάποιο μικρό ή μεγάλο πρόβλημα, να πάμε με τον υπέρηχο, με την κεφαλή του, να κουμπίσουμε πάνω εκεί και να το έχουμε στις διάστατη απεικόνηση, ώστε να έχουμε την ανατομία της βλάβης, αν υπάρχει δηλαδή, σε μεγένθηση και σε τρισδιάστατη απεικόνηση. Γι' αυτό και ξεκίνησε αυτός ο υπέρηχος. Αγοράκια, είναι κοριτσάκια, δεν πρόσεξαν. Το φίλο είναι, Λιάνα μου, αν θες να μιλήσεις κι εσύ. Ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι. Με το καλό και εμένα πόνο, ένα και ένα, είστε και τυχεροί. Μια φορά ένα και ένα θα τα βγάλετε. Να κάνω μια ερώτηση, κυρία Λιάνα. Βεβαίως, θα είμαι πολύ χαρούμενη, γιατί πήγε πολύ καλά. Αν θέλετε να δείτε, έχουμε και το άλλο το μωρό πάλι, το έχουμε πάρει σε μια. Βλέπετε τα δαχτυλάκια του. Μεγάλα χεράκια, ναι. Δεν έχει. Αφού είναι έτοιμο να γεννήσει, δηλαδή σε λίγες ώρες θα γεννηθούν και τα δύο. Βλέπετε είναι λίγο στριμωγμένα. Είναι στριμωγμένα γιατί είναι και τα δύο, είναι δύο και δεν υπάρχει πολύς χώρος πιέζει το ένα με το άλλο. Είναι όπως είπαμε σε δύο ξεχωριστούς σάκους. Βλέπετε τι καλή απεικόνιση που υπάρχει. Εδώ είναι τα δαχτυλάκια και βλέπετε ότι εδώ ας πούμε μπορούμε να δούμε μέχρι και τις φάλαγγες των χεριών, μέχρι ακόμη και εξαιρετικά, με εξαιρετική λεπτομέρεια την ανατομία του μωρού ή των μωρών, όσα είναι αυτά. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Τώρα η στάση τους είναι σωστή για να
τα γεννήσιμα τους. Θα γίνει κεσαρική γιατί είναι δίδυμα, οπότε οποιαδήποτε και να είναι η στάση, εμείς την κεσαρική την κάνουμε και είτε γεννιούνται και είναι συγκεκριμένα τώρα είναι το ένα με το κεφάλι κάτω και το άλλο είναι με τα πόδια κάτω. Πρώτα θα βγει αυτό που είναι με το κεφάλι κάτω, που είναι και το πιο χαμηλά και μετά θα βγει αυτό που είναι με τα πόδια κάτω. Το πρώτο λέγεται κεφαλική προβολή και το δεύτερο είναι η ισχυακή προβολή. Και τι κάνουμε, βγάζουμε πρώτα το κεφάλι και μετά σε δεύτερο χρόνο, αφού σπάσουμε τα νεράκια του δεύτερου σάκου, τώρα ακούμε το παίρνουμε από τα πόδια και το βγάζουμε. Βλέπετε την καρδιά του ενός με το ντόπλερ. Και βλέπουμε εδώ πώς τυπάει η καρδιά του και εδώ πώς γίνεται η απεικόνηση με το ντόπλερ της καρδιάς. Αυτό είναι ένα άλλο σημαντικό στοιχείο. Όταν θέλουμε δηλαδή να ελέγξουμε και να δούμε αν ένα έμβριο είναι σε καλή κατάσταση, εφαρμόζουμε αυτή την τεχνική που λέγεται ντόπλερ, όπου μετράμε τη ροή του αίματος από τον οφάλιο λόρο στο έμβριο. Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θέλουμε να γεννήσουμε, μπορεί να γεννηθεί το μωρό νωρίτερα, ακόμη και πολύ νωρίτερα, αν θεωρούμε ότι δεν αιματώνεται καλά. Και αυτό γίνεται μόνο σε περιπτώσεις εάν θεωρούμε ότι το μωρό είναι μικρό στην κλινική εξέταση ή αν είναι δίδυμα ή τρίδυμα. Και σε αυτές τις περιπτώσεις τα ελέγχουμε κάθε 2 εβδομάδες, ακόμη και κάθε 1 εβδομάδα, αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Τα διδυμάκια αυτά που είναι σε διαφορετικό σάκο είναι αυτά που λέμε τα δίδυμα τα οποία δεν μοιάζουν, ναι. Σωστά. Είναι από 2 διαφορετικά σπερματοζωάρια, 2 διαφορετικά οάρια. Και είναι αδέλφια, δεν μοιάζουν, γιατί είναι σαν 2 ξεχωριστοί άνθρωποι. Αυτά που μοιάζουν είναι τα ομοζυγωτικά δίδυμα. Αυτά δηλαδή που προέρχονται από ένα σπερματοζωάριο και ένα οάριο, το οποίο έχει δώσει ένα έμβριο, το οποίο στη δεύτερη-τρίτη μέρα της ζωής του, θα έλεγα, έχει διαιρεθεί, έχει σπάσει στη μέση και έχει δώσει 2 διαφορετικά παιδιά. Αυτά είναι τα ομοζυγωτικά δίδυμα, τα οποία μπορεί να γίνουν είτε με την εξωματική είτε και από μόνα τους. Δηλαδή, από μόνα τους να έχουν διαιρεθεί, στη φύση δηλαδή, και να έχουν δώσει τα δίδυμα. Εδώ πάλι έχουμε μια άλλη καλή εικόνα. Είναι το ένα από τα αγορά, αυτό που είναι το πιο ψηλά. Σας έλεγα αυτό ποιο είναι, το αγοράκι ή το κοριτσάκι, καταλαβαίνετε. Αυτό είναι το αγοράκι. Α. Όχι, δεν το καταλαβαίνουμε από εδώ. Αυτό είναι το αγοράκι όμως, γιατί ξέρουμε ότι είναι αυτό που είναι πιο ψηλά. Α.